Ο Πάσαλιτς βρήκε ένα βήμα για να εκτελέσει. Δεν τα κατάφερε. Μακόλουμ κάνει τον drive μέχρι μέσα και παρότι βρήκε μπροστά του ψηλό κορμί, τον Φαρίση δίνει αέρα τριών πόρ. Μακόλουμ, αφού πέρασε η μπάλα και από τα χέρια του Λιμπέρι. Μακόλουμ σουτάρει από τα 5 μέτρα. Καλό σουτ. Πάτησε γερά. Πάτησε γερά και γενικά και οι φάσεις πήγαν όπως και πριν στο τέλος. Στα Νοεμβριανά του 84. Είχε γίνει φοβερό σούσουρο μετά από εκείνο το μάτς. Έχω ακούσει ιστορία απίστευτη για αυτό το μάτς. Θα μας την πει σε λίγο να δούμε τη φάση με το Μακόλουμ να ξεμαρκάρεται για κλάσματα δευτερολέπτου και να σκοράρει 25-17. Με κλειστά τα σούτ τα οποία επιχείρησαν οι παίκτες του. Πολύ καλή άμυνα από τον Απόλλωνα. Ο Μακόλουμ σε εμβδιασμό με τον Καραποστόλου θα πατήσει γερά. Ο ταλαντούχος Μακόλουμ, γιατί έχουμε δει να έχει αρκετά καλά στοιχεία στην επίθεση, στην άμυνα. Ίσως να υστερεί λίγο αυτό το παιδί. 6 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Εδώ πάνε να βγάλουν και τα καταφέρνουν. Μια πολύ ωραία φάση. Εξαιρετική φάση. Βγάλαμε είναι πιο ψηλός. Θα τα καταφέρει όμως. Αστοχή. Η μπάλα βρήκε στην κορνίζα, όπως λέμε. Εφνιδιασμός για τον Απόλλωνα με τον Μακόλουμ να καρφώνει με δύναμη. Ο 1.85 απογειώθηκε και προσγειώθηκε στο καλάθι του Άρη. 55-44 πήρε και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή ο Έρικ Μακόλουμ. Μέχρι τώρα έχει 13 πόντους. Όχι που μέχρι στιγμής πάντως ο Αργύρι δεν έχουν αξιοποιήσει τον πόνο των πολλών. Έχουν αρκετά λεπτά που έχουν κερδίσει αυτό το δικαίωμα, αλλά δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάποιο φάουλ. Ωραία, περνάει ο Μακόλουμ, ελεύθερο σουτ. Ο ίδιος πηγαίνει στο επιθετικό rebound. Πήρε αρκετά πράγματα από τους ψηλούς μέσα στη ρακέτα. Ο Πέτροβιτς για τον Μακόλουμ. Περνάει, αν μπει το καλάθι, μετράει 61-58. Το χειρότερο δυνατό για την άμυνα της Ελευσίνας. Κρίνει από τον Τιάκο, ξεφεύγει ο Γιακόπουλος, αλλά κλέβει ο Μακόλουμ, ο οποίος θέλει να εκδηλώσει και τον ευνηδιασμό. Τελειώνει τη φάση ο ίδιος, 65 όλα. Οι Αμερικανοί πάντως του Απόλλωνα Αργύρη βάζουν τα χέρια πάνω στην μπάλα σε κάθε προσπάθεια που κάνει ο Λιακόπουλος. Ναι, είναι αλήθεια ότι εντάξει, ήταν λίγο κατά κάποιο τρόπο βιαστική προσπάθεια. Γιατί ενώ χρησιμοποίησε πολύ σωστά το πικερόλο ο Λιακόπουλος, πήγε μέσα στην καρδιά της ρακέτας. Θα μπορούσε να παίξει πιο περιφερειακά και να διαχειριστεί. Ο Πανιόνιος, ο Αθηναίος μαρκάρει τον Μακόλουμ. Πήγε να κλέψει ο Γιάνκοβιτς. Ο Μακόλουμ τώρα, πολύ ωραία η πάσα για τον Χρόλο. Θα βγάλει φάση με πρώτη ευκαιρία με τον Καβαδά, προφανώς μετά από pick and roll ο Πανιόνιος. Πρώτη επίθεση για τον Απόλλωνα με τον Μακόλουμ, να πατάει γερά, να πετυχαίνει καλάθι, να παίρνει και το φάουλ. 14-20 από τον Έρικ Μακόλουμ, είναι και το πρώτο καλάθι του. Δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο κυριάρχησε σε όλους τους αριθμούς. Ο Απόλλωνας θα έχει δυνατότητα να πετύσει καλάθι, θα καταφέρνει με τη δεύτερη προσπάθεια του Μακόλου μετά το άστοχο φουτ. 81-86, 20 πόντια από τον Γιάνκοβιτς, τα κάνει ο Μακόλουμ. Μπροστά του είναι ο Αθηναίου, ο Μακόλουμ κάνει μια σταυρωτή, περνάει, πολύ ωραίο καλάθι, εντυπωσιακό. 83-87-89, Μακόλουμ. Ο Μακόλουμ σουτάρει για δύο, με ταμπλό, 89-89 από τον Έρικ Μακόλουμ, ο οποίος έχει Λουμ και Πέτροβιτς. 91-89. 2.44 ακόμα, Μακόλουμ. Θα αφήσει την μπάλα με το lay-up. 93-89.
Όχι, εντάξει, και πολλές φορές και εγώ το κάνω αυτό το λάθος. Είναι ξάδελφος του και συνώνυμος κιόλας. Γιάννης Μολφέτας, όπως και ο team manager του Απόλλωνα. Ο Μακόλουμ εν τω μεταξύ μειώνει 58-49. Θα γίνει στην Πάτρα, να πούμε ότι είχε ξεκινήσει από την Παρασκευή και σχεδόν μέσα σε κάτι λιγότερο από 48 ώρες το 90% των εισιτηρίων είχε εξαντληθεί. Μακόλουμ, παρότι συγκρούστηκε με τον Σλούκα